Της Ελένης Αγαθοπούλου, Αθανασίου Νάσου Αθανασίου, Απόστολου Αλεξόπουλου, Ιωάννη Αμανατίδη, Ευαγγελία Αμανατίδου Πασχαλίδου, Ευαγγέλου Αποστόλου, Όλγας Νάντιας Σεβαλαβάνη και άλλων, με θέμα «Οι οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα». Αρμοδιότητες των Υπουργείων Εξωτερικών, Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πριν δώσω το λόγο στον πρώτο υπερωτώντα βουλευτή, τον κύριο Γλέσο, θα σας ανακοινώσω επίσης ότι ήδη στα αναδυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση. Αφού ξαναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθερίου Βενιζέλου και ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, 29 μαθητές και μαθήτριες και 2 εκπαιδευτικοί από το 15ο Δημοτικό Σχολείο της Νέας Ιωνίας. Σας καλωσορίζουμε. Κύριε Γκλέζο, έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Αγαπητή Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εντάξει, ξέρετε ότι θα πάρει κι άλλο, κύριε Πρόεδρε. Και μην χαλάτε την πιάτσα. Κύριε Γκλέζο, έχετε το λόγο. Από τα διάσελα της ιστορίας, από τα κορφοβούνια της αντίστασης, αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν όλοι οι νεκροί που θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Απολογούμε σήμερα απέναντι σε αυτούς. Και θα ήθελα να πω ότι σήμερα είναι επίσης μια σημαδιακή μέρα, διότι στις 24 Απριλίου το 1944 στο Μεσόβουλο της Κοζάνης για τρίτη φορά η επιδρομή εκτέλεσε 150 γυναικόπαιδα. Και επίσης στο κάτω γραμματικό πάλι της περιοχής της Κοζάνης και στην Κουτοτσόφλερη 13 εκτελέστηκαν. Στην Αθήνα επίσης 4. Ως μνημόσυνο για αυτούς τους νεκρούς. Από τα θεωρία μας παρακολουθούν αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης. Τους χαιρετίζω για την συμβολή τους. Στον αγώνα που χρόνια ξεκινήσαμε για αυτήν την υπόθεση. Το πρόβλημα είναι οι οφειλές της Γερμανίας απέναντι στην Ελλάδα. Δεν είναι τα προβλήματα που έχουν σχέση με το τι θέλει η Ελλάδα. Αυτό το ζήτησε στην πορεία, στην αρχή. Είναι το τι τελικά έχει επιδικαστεί να πληρώσει η Γερμανία για ό,τι έκανε στην Ελλάδα. Και όχι βέβαια για καταστροφές που έχουν σχέση με τον πόλεμο, γιατί κάποιος που δυστυχώς διατέλεσε και υπουργός εξωτερικών γράφει σε άρθρο του προχτές εφημερίδα Καθημερινή ότι έχουν σχέση με τη λία πολέμου. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσω. Άλλο θέμα οι οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα για την καταστροφή που έκανε στην εθνική της οικονομία. Άλλο θέμα η αρχαιολογική θησαυρή που πρέπει να επιστρέψει. Άλλο θέμα το αναγκαστικό δάνειο. Άλλο θέμα οι οφειλές προς τα θύματα. Και άλλο θέμα οι πολεμικές συγκρούσεις. Στις πολεμικές συγκρούσεις έχουμε λία πολέμου, λάφυρα πολέμου. Αυτά ανήκουν στο κράτος που κατέλαβε μια χώρα. Δεν έχουν σχέση και μην τα μπερδεύουμε τα θέματα με τον ανεκδίκητο τρόπο. Το σημειώνω επειδή διατέλεσε και υπουργός εξωτερικών. Εάν, αγαπητέ Δημήτρη, ακολουθήσετε η αχνάρια, χαθήκαμε. Αλλά επειδή έχω εμπιστοσύνη ότι δεν θα ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο, έχω από την αρχή πει ότι χαιρετίζω την πρωτοβουλία που ανέλαβε η κυβέρνηση. Ποια πρωτοβουλία? Η πρωτοβουλία έχουμε καταθέσει εμείς από καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ αυτήν την επερώτηση και επίτηδες αφήσαμε
αρχή να το φέρει το θέμα, να το ορίσει πότε θα γίνει η συζήτηση η κυβέρνηση. Να μην φανεί ότι εμείς διεκδικούμε κάτι κομματικό και με την ευκαιρία. Θα ζητήσω συγγνώμη από το 1,5 εκατομμύριο ανέργους, εγώ λέω ότι είναι 2 εκατομμύρια. Θα ζητήσω συγγνώμη από τα 570.000 καταστήματα που έχουν κλείσει και έχει πει λουκέτο. Θα ζητήσω συγγνώμη από τους 4.000 που έχουν αυτοκτονήσει και τους συγγενείς τους. Θα ζητήσω συγγνώμη από τους νέους μας που φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό. Να πω ότι αυτή την ώρα συζητάμε αυτό το θέμα που δημιούργησε την κατάσταση, γιατί αν θέλουμε κάπως να πούμε, πρωτουργός της δημιουργίας όλης αυτής της ιστορίας είναι το γεγονός ότι δεν δικαιώθηκαν όλοι οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, όλες οι οργανώσεις που ξεκίνησαν έναν αγώνα για τη ελευθεριά της πατρίδας, το μόνο που πετύχαμε, αλλά δεν πετύχαμε ούτε το θέμα της εθνικής ανεξαρτησίας, ούτε το θέμα της δημοκρατίας όπως το θέλαμε και το είχαμε ονειρευτεί, ούτε το θέμα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Και να μην νομίζετε ότι ήταν θέματα αριστερών, να αναφέρω και μονάχα μία οργάνωση της αντίστασης που δεν ανήκε στην αριστερά, την ΕΚΑ, που στον τίτλο της το ίδιο το αναφέρει. Τι θα πει ΕΚΑ? Εθνική και κοινωνική απελευθέρωση. Τα καταστατικά τους, τα οποία τα έχω δημοσιεύσει στα βιβλία μου, προχωρούν για σοσιαλισμό, λένε για τα πάντα. Ήταν ήδη και κοινοί οι αγώνες. Άλλο αργότερα αν τα κάναμε και εκείνη και εμείς θάλασσα. Αλλά λέω την ιστορία πώς ξεκίνησε και πώς είναι. Ποιο είναι το πρόβλημα? Όπως είπα, δεν είναι τι ζητάμε εμείς. Όταν έγινε η απελευθέρωση, οι τέσσερις μεγάλοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Αγγλία, Γαλλία και Σοβιετική Ένωση, είχαν ορίσει πού θα είναι ο καθένας στη Γερμανία και πήρανε από τη Γερμανία ό,τι θέλανε κατά το δοκούν, χωρίς να δώσουν λογαριασμό σε κανένα. Και υλικά αγαθά και εργοστάσια και επιστήμονες και αρχαιολογικούς θησαυρούς. Αυτά είναι γνωστά. Οι άλλες χώρες είπαν τι θα γίνει και τότε συγκλήθηκε στο Παρίσι το Φλεβάρι του 1946 η 19μιλής διασυμμαχική επιτροπή και εκεί η Ελλάδα εζήτησε αυτά που έπρεπε να ζητήσει με βάση το βιβλίο του Δοξιάδη τότε που είχε εκδοθεί, με βάση την έκθεση μιας ειδικής επιτροπής που ήταν επικεφαλής ο ίδιος ο Καζαντζάκης. Έχει δημοσιευτεί ένα τεράστιο βιβλίο, πολύ μεγάλο, αυτό είναι σμίκνηση που κάναμε, όχι του περιεχομένου, αλλά σμίκνηση του όγκου και που λέγεται «Εθυσία της Ελλάδος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο» και το έχει στα γαλλικά «Le sacrifice de la Grèce à la Seconde Guerre Mondiale», το έχει εγγλέζικα «The sacrifice of Greece in the Second World War», το έχει και στα ρούσικα «Σβέρδι, Γκρέτσι, Βοφταρόι, Λιρόι, Βόιλε». Το έχει όλο και είναι αναλυτικά εδώ ό,τι καταστροφές μα κάνουν. Και είπανε τότε η αντιπροσωπεία ελληνική, ζητάμε έναντι όλων αυτών των καταστροφών, ζητάμε 14,5 δισεκατομμύρια δολάρια αγοραστικής αξίας 1938. Είπανε τι είναι αυτά που λέτε και άρχισαν την περικοπή. Περικοπή, περικοπή, περικοπή. Μεταξύ των 19 μελών, σημειώνω γιατί έχει αξία, ήταν και η Τουρκία, η οποία είχε βγει στον πόλεμο και είχε ταχθεί με το μέρος των συμμάχων ένα μήνα πριν. Ψήφισε και αυτή εναντίον μας. Και τελικά μας τα περιέκοψαν, αυτοί όρισαν 7 δισεκατομμύρια, 100 εκατομμύρια δολάρια. Αγοραστικής αξίας 1938, που σημαίνει σήμερα 108 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι ήτανε αυτές οι καταστροφές της οικονομίας της χώρας? Είπαμε, δεν ήτανε οι πολεμικές καταστροφές. Ήτανε η καταστροφή στην οικονομία, που εσήμαινε τι συγκεκριμένα? Σήμαινε το εξής, ότι πήγαιναν οι Γερμανοί που ήρθαν πίσω, οι οικονομολόγοι μαζί,
και είπανε το 51% όλων των μετοχών, όλων των εταιριών, κρατικών, παρακρατικών, συγκρατικών και ιδιωτικών, περιέργονται στα χέρια των Γερμανών. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει το 51%. Κυκλοφόρησαν επίσης αυτό το χαρτινόμισμα των 50 Reichsmark, τα 50 γερμανικά μάρκα, όπου αλώνιζαν και έπαιρναν από τον καθένα οτιδήποτε. Και γι' αυτό το λόγο άρχισε η μεγάλη πείνα. Πείνα τρομερή στην Ελλάδα, πείνα που δεν μπορεί κανείς να τη σκεφτεί. Έχω γράψει και ας μου επιτραπεί ένα σχετικό ποίημα για το θέμα. Πέθανε σήμερα το πρωί από την πείνα σε ένα πεζοδρόμιο του Μεταξουργείου οδός Αχιλλέως, δεν θυμάμαι σε ποιο, την ώρα που ταγιάζει το ίδιο, τουρτούριζε από το σύγκριο του τρόμου, δεν άντεξε στην έλαπα που φέρε η κατοχή. Δεν θυμάμαι καλά κι αν ήταν Δεκέμβρης του 41 ή Γενάρης ή Φλεβάρης του 42. Εκείνο πάντως που δεν ξεχνώ είναι πως πέθανα από την πείνα. Αγαπητοί φίλοι, διετέλεσα υπάλληλος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού που ήταν στην Ελλάδα και ήμουν στο τμήμα καταγραφής των θανάτων. 400 θάνατοι την ημέρα έφτασαν. Και ενώ η Ελλάδα βρισκόταν σε αυτή την καταστροφή, θα σας εξηγηθεί πώς φτάσαμε στο σημείο εκείνη την εποχή να δανείσουμε εμείς στη Γερμανία. Όλα τα χρόνια δανειζόμαστε και τώρα δανειζόμαστε και δανείσαμε τη Γερμανία στη χειρότερη περίοδο της ζωής μας. Αγαπητοί φίλοι, έτσι θα σας λέω, εμείς θεωρούμε ότι το θέμα είναι εθνικό, θεωρούμε ότι το θέμα δεν πρέπει σε καμιά απολύτως περίπτωση να ξεκινήσει από κομματικά κίνητρα. Εμείς πείτε ό,τι θέλετε, όποιος θέλει ότι πρώτος ξεκίνησε το αγώνα, ας τον ξεκίνησε όποιος ήθελε πρώτος. Εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα, λέμε απλά. Μπορούμε εμείς να φτιάξουμε μία διακομματική επιτροπή που έχουμε από καιρό ζητήσει στο Κοινοβούλιο και να ζητήσουμε να επισκέφτεται αυτή η επιτροπή όλα τα κοινοβούλια και να συζητάει για ό,τι θέλει. Και επιτέλους μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να ξεφύγει από το ξύλινο λόγο που διατύπωνε ως τώρα το θέμα. Δεν παρετούμεθα των αξιώσεών μας, αλλά περιμένουμε τη διεθνή συγκυρία της σχέσης των δύο χωρών και ό,τι ο διπλωματικός λόγος ο πλούσιος συνδράμει προς αυτή την κατεύθυνση για να μην κάνουμε τίποτα. Περιμένω και το λέω με μια πίστη, ευελπιστώ, περιμένω. Όχι μονάχα εγώ, όλοι οι αγωνιστές της αντίστασης που επιζούμε. Περιμένω όλος ο ελληνικός λαός που έχει υποστεί τα πάνδυνα. Δεν υπάρχει ούτε μία οικογένεια ελληνική που να μην έχει θύμα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Περιμένουμε από την κυβέρνηση να κάνει το βήμα. Να καλέσει τη γερμανική κυβέρνηση και να πει ελάτε να συζητήσουμε. Και μόνο το γεγονός ότι ο Σόιμπλε λέει το θέμα είναι λήξαν σημαίνει ότι υπήρχε θέμα. Πώς έληξε, γιατί έληξε, με ποια διαδικασία έληξε. Έλα το Σόιμπλε να το κουβεντιάσουμε. Αν το κάνει αυτό η κυβέρνηση, να είναι σίγουρη ότι έχει όλο τον ελληνικό λαό μαζί της. Εάν το κάνει αυτό η ελληνική κυβέρνηση, να ξέρει ότι επιτέλους ταυτίζει η κυβέρνηση, όποια και αν είναι, ταυτίζει τον εαυτό της με την ιστορία του έθνους, ταυτίζει τον εαυτό της και με το μέλλον της χώρας μας. Γι' αυτό το λόγο εγώ δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω, ότι τυχόν ξέχασα θα το πω στη δευτερολογία μου. Εκείνο που θέλω να τονίσω είτε είναι ότι ήρθε η στιγμή το ελληνικό κοινοβούλιο να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να κάνει το χρέος του απέναντι στην ιστορία μας. Ευχαριστώ.